Ιρώ, το είπαμε και από χθες. Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός της δράσης του εγκεφάλου μέσα από τις φυλακές. Είναι ένα θέμα που ο Α το έχει θίξει επανειλημμένος. Με την άνεση που κάποιοι άνθρωποι σχεδιάζουν μέσα από τις φυλακές εγκλήματα όπως είναι οι δολοφονίες και όχι μόνο. Και αποδράσεις με ελικόπτερα και μάλιστα δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο από τον Παλαιοκώστα. Πραγματικά οι αστυνομικοί έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό, πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει καθημερινή, ένας κρατούμενος, ένας βαρπινίτης όπως ο Βλαστός, να έχει καθημερινή επικοινωνία με τα μέλη της συμμορίας. Είχαν καθημερινή επικοινωνία, μιλούσαν επί μακρόν για τα σχέδια τους αυτά και πως είναι δυνατόν σε ένα χώρο που υποτίθεται πως είναι σοφρονιστικό κατάστημα και είσαι πολύ περιορισμένος και δεν έχεις επαφή με τον έξω κόσμο να μπορείς να τα κανονίζεις. Και η λύση είναι απλή. Όλοι έχουν κινητά τηλέφωνα. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά αστυνομικοί που γνωρίζουν ότι για να πάρει ένας κρατούμενος ένα κινητό τηλέφωνο μέσα στη φυλακή έχει πληρώσει μέχρι και 2.500 ευρώ σε ανθρώπους της φυλακής που το φέρνουν, σε υπαλλήλους. Και μάλιστα αστυνομικοί λένε πως είχαμε ζητήσει να βάλουν κάποιους ειδικούς κλωβούς μέσα σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα της Ελλάδας, έτσι ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν κινητά τηλέφωνα. Και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι αντέδρασαν λέγοντας ότι αυτό θα κάνει κακό στην υγεία τους. Μάλιστα. Έχουν λοιπόν καταφέρει να υποκλέψουν συνομιλίες. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η υποκλοπή των συνομιλιών έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΕΠ, αλλά με εισαγγελική εντολή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες υποκλοπές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο ενώπιον των δικαστικών αρχών. Έχουν λοιπόν καταφέρει να υποκλέψουν συνομιλίες του Παναγιώτη Βλαστού με τον Βασίλη Στεφανάκο στις φυλακές της Λάρισας, με τον Ιάννη Καυτούρο στις φυλακές Διαβατών, δύο από τα πρόσωπα που κατηγορούνται όχι για την απαγωγή του Παναγόπουλου, να το σημειώσουμε αυτό, αλλά για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση με τη γενικότερη δράση. Επίσης, όσον αφορά στην απαγωγή του Παναγόπουλου, έχουν καταφέρει να αποκλέψουν δύο συνομιλίες με το βαλιτσάκι της ΕΕΠ του Παναγιώτη Βλαστού από τις φυλακές με τον Γιώργο Τρομπούκη, τον επιχειρηματία από τον Ασπρόπυργο, εκεί όπου όπως έχει ομολογήσει και ο επιχειρηματίας, ο Βλαστός προσπάθησε να τον πείσει ώστε να ξεπλύνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ένα μέρος από τα λίτρα των απαγωγών, αλλά και με τον Απόστολο Πετράκη. Επικοινωνία λοιπόν του Βλαστού με τον Απόστολο Πετράκη. Ποιος είναι ο Απόστολος Πετράκης? Ο γνωστός κριτικός, όπως έχουμε ακούσει τελευταίες μέρες να το λέμε, ο άνθρωπος ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να έχει κάνει τις διαπραγματεύσεις με την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, όπως διαπιστώνεται από μια υποκλοπή μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία. Ο άνθρωπος με τη βαριά κριτική προφορά που φαίνεται να επικοινωνεί με την Κατερίνα Παπαναγοπούλου. Είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις που χρησιμοποιούσε. Μάλιστα, θυμούνται οι αστυνομικοί μια χαρακτηριστική λέξη ότι αν δεν δώσει τα λίτρα η οικογένεια, τότε ο κύριος Παναγόπουλος θα αποθάνει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Βέβαια, οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο τονίζουν ότι η κριτική προφορά την οποία χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος ήταν πλαστή, προσποιητή. Παρ' όλα αυτά, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Άρα λοιπόν, Μιχάλη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Βλαστός μέσα από τις φυλακές μιλούσε με καρτοκινητά και επικοινωνούσε με τον Στεφανάκο, ο οποίος είναι έγκλειστος και αυτός σε διάλες φυλακές, στις φυλακές Λαρίσης, αν δεν κάνω λάθος, και από επίσης με τον Σκαυτούρο, ο οποίος είναι στις φυλακές Διαβατών. Δηλαδή, αυτή η συμμορία είχε έδρα τις φυλακές της χώρας. Όπως ακριβώς το λες, Μαρία. Έδρα τις φυλακές της χώρας και φυσικά εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κινητά μέσα στις φυλακές. Θυμόμαστε μετά την τελευταία πρόσφατη απόδραση των Ριζάκη Παλαιοκώστα, το είχε ανακύψει ολόκληρο ζήτημα. Τώρα μπορείς να μας εξηγήσεις με ποιον ακριβώς τρόπο κατάφερε η ΑΕΠ να αποκρυπτογραφήσει αυτές τις συνομιλίες των καρτοκινητών? Αυτό έγινε με ένα περίφημο βαλιτσάκι το οποίο έχει στη διάθεσή της η ΑΕΠ και είναι ένα κληροδότημα από την Scotland Yard, στη συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη της ελληνικής αστυνομίας με τη Scotland Yard. Ένα βαλιτσάκι λοιπόν το οποίο έχει τεράστιες ικανότητες, μπορεί να υποκλέπει συνομιλίες σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Κατάφερε λοιπόν αυτό το βαλιτσάκι το οποίο τοποθετείται σε συγκεκριμένα σημεία και επικοινωνεί με δορυφόρο να εντοπίσει δύο συνομιλίες. Η πρώτη ήταν του Απόστολου Πετράκη με την Κατερίνα Παναγοπούλου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την παράδοση των λίτρων για την απελευθέρωση του Περικλή Παναγόπουλου. Και η δεύτερη, αρκετούς μήνες, αρκετό χρονικό διάστημα αργότερα, μάλλον, του Παναγιώτη Βλαστού μέσα από τις φυλακές των Τρικάλων που κρατείται με τον Γιώργο Τρομπούκη, τον επιχειρηματία. Όταν ο Παναγιώτης Βλαστός προσπάθησε να ξεφορτωθεί ένα μέρος των λίτρων, να το ξεπλύνει 10 εκατομμύρια ευρώ και επικοινώνησε με τον επιχειρηματία προκειμένου να τον εξυπηρετήσει. Εντός εισαγωγικών συγκεκριμένη λέξη. Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα, προκαλεί εντύπωση, Γιώργο, το γεγονός ότι τα ηγετικά στελέχη της Πύρας επικοινωνούσαν με καρτοκινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, ο εγκέφαλος που φέρεται σύμφωνα με την ασφάλεια να είναι ο Παναγιώτης Βλαστός, είχε πολύ ωραίες συνομιλίες με τους συνεργάτες του. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, το έχει τούμπανο. Όλοι, οι περισσότεροι μάλλον κρατούμενοι, οι πιο παλιοί, οι πιο έμπειροι και οι πιο σκληροί, έχουν κινητά τηλέφωνα. Η αστυνομία γνωρίζει την αξία των τηλεφώνων αυτών, πόσο δηλαδή τα αγοράζουν οι δράστες, οι κρατούμενοι. Η τιμή τους ανέρχεται γύρω στα 2.500 χιλιάρικα. Ποιοι τα φέρνουν, ποιοι τα παίρνουν, ποιοι τα μοιράζουν, μπορεί να κάποιοι να εννοούν ή κάτι να καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά εάν δεν αποδειχθεί, το θέμα είναι ότι τα συγκεκριμένα τηλέφωνα πάνε σε χέρια ανθρώπων. Με αυτά μιλάνε, κανονίζουν τις δουλειές τους, κλείνουν τα συμβόλαια θανάτου μέσα από τις φυλακές, οτιδήποτε άλλο, τις βομβιστικές ενέργειες, και κανονίζουν βέβαια και υποθέσεις όπως αυτή, η απαγωγή του εφοπλιστή.